Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία υποβολής των φορολογικών μας δηλώσεων. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Έχουμε πράγματι σήμερα την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Πήρε ένα μήνα παράταση. Πήρε μετά από την τελευταία παράταση, η οποία δόθηκε από το Υπουργείο. Έχουμε αυτή τη στιγμή και εφόσον ολοκληρώνεται και η διαδικασία, άμεσα ξεκινάει και ολοκληρώνεται και η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης, από τις τρεις δόσεις του φόρου εισοδήματος. Αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα με τελευταία στοιχεία και κάπου εκεί κλειδώνουμε όπως φαίνεται, περίπου το 60% των φορολογούμενων θα χρειαστεί να πληρώσουν φόρο εισοδήματος φέτος. Υπολογίζεται κατά μέσο όρο γύρω στα 1.200 ευρώ. Πολλά είναι. Ο φόρος είναι αυξημένες οι φορολογικές επιβαρύνσεις, το έχουμε πει. Φαίνεται και κάθε φορά, κάθε χρονιά, όλο και πιο αυξημένος ο μέσος όρος φόρου εισοδήματος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε όλους τους φορολογούμενους που έχουν πλέον θα πρέπει να πληρώσουν το φόρο, ο οποίος κανονικά πληρώνεται σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι τέλος του μήνα, η επόμενη μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία, η τρίτη δόση, μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως υπάρχουν και πλέον επιλογές για τους φορολογούμενους, οι οποίοι μπορούν είτε να επιλέξουν να πληρώσουν μέσω πιστωτικής κάρτας, μέσω της τράπεζας δηλαδή, οπότε εκεί πέρα κάνουν και πληρώνουν σε 12 δόσεις βάσει των προγραμμάτων των οποίων έχουν βγάλει περισσότερες τράπεζες. Μπορεί να επιλέξει επίσης να πληρώσει με κάρτα κατευθείαν στην ΑΒΕ, χωρίς βόσεις όμως. Και υπάρχει και βεβαίως και η δυνατότητα ουσιαστικά 12 δόσεων, 12 δόσεων χωρίς τράπεζα, ουσιαστικά να υπαχθεί στην δόση, στη ρύθμιση των φορολογικών υποχρεώσεων με 12 δόσεις, όπου εκεί πέρα βέβαια επιβαρύνεται, όπως είπες και εσύ, με ένα 5% το συνολικό ποσό.